Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε μείζον θέμα αναδεικνύεται η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες στο επόμενο διάστημα. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουν με την βοήθεια της Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένες με 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε κόκκινα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τα μειώσουν κατά 40 δις μέχρι το τέλος του 19. Αυτός είναι ο στόχος που έχουν συμφωνήσει με τους θεσμούς, με τους δανειστές, και σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερο αγώνα, κυρίως τα επόμενα δύο έτη, το 18 και το 19, γιατί για φέτος, για το 17, πάνω κάτω θα είναι εναρμονισμένες με τους στόχους τους, καθότι ήταν πολύ χαμηλότεροι οι στόχοι της μείωσης. Και κυρίως με διαγραφές, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, κατορθώνουν να βρίσκονται στα επίπεδα που πρέπει. Το θέμα είναι τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, γιατί θα έχουν αρκετές προκλήσεις μπροστά τους. Βλέπουμε ότι είναι διστακτικές, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα διαχειριστικά και δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε σε δυναμικές αποφάσεις. Παράγοντες της αγοράς, θεσμικοί παράγοντες, λένε ότι το 18 είναι η χρονιά που οι τράπεζες θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχουν και τα stress test στην αρχή του χρόνου, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Έχουμε δει λοιπόν, ξεκινώντας από τη Eurobank, να αρχίσουν να ξεφορτώνονται το κομμάτι των καταναλωτικών και των καρτών που δεν έχουν εξασφαλίσεις. Είναι το πιο εύκολο, ας πούμε, κομμάτι, γιατί οι τράπεζες έχουν κάνει και μεγάλες προβλέψεις για αυτό το μέρος του χαρτοφυλακίου τους. Αυτός είναι και ο λόγος που η Eurobank, για παράδειγμα, πήρε για το πακέτο αυτό που πούλησε στα funds ένα 3% μόνο της αξίας, της ονομαστικής αξίας αυτών των απαιτήσεων, το οποίο όμως δεν προκάλεσε κλειδονισμούς, γιατί ακριβώς υπήρχαν οι προβλέψεις. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν στο Insider οι παράγοντες της αγοράς και κύκλοι των τραπεζών, επόμενοι, εκτός από το ότι θα ακολουθήσουν με τα καταναλωτικά και τις τράπεζες και τις κάρτες και οι υπόλοιπες τράπεζες, σε δεύτερη φάση θα αρχίσουν να πουλούν σε πακέτα τα μικρά επιχειρηματικά και κυρίως αυτά που δεν έχουν εξασφαλίσεις, γιατί όταν υπάρχουν εξασφαλίσεις ακίνητα, περιπλέκεται το πράγμα και τα funds που θα τα αγοράσουν δεν υπάρχει ακόμη το πλαίσιο και είναι δύσκολο και για αυτούς να αποφασίσουν και να κρίνουν ποια είναι η πραγματική αξία των ακινήτων και η εμπορική. Δηλαδή θα υπάρχει και σε θεσμικό επίπεδο θα υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Οπότε πρώτα λοιπόν θα βγάλουν στην αγορά τα μικρά επιχειρηματικά σε πακέτα, τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις, και σε δεύτερη φάση αυτά με τις εξασφαλίσεις. Το τρίτο πια που πρέπει να γίνει, βέβαια όλα αυτά εννοείται κινούνται παράλληλα, είναι τα μεγάλα δάνεια, τα μεγάλα επιχειρηματικά, ναι, που είναι εν μέρει κοινοπραξής μεταξύ των τραπεζών. Οι τράπεζες συναντώνται στα λεγόμενα NPLs Forum. Όπως ξέρουμε, πλέον έχει τυποποιηθεί η διαδικασία περίπου στις 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες οι τράπεζες κάθονται γύρω από το τραπέζι και συζητούν για τους μεγάλους ομίλους που έχουν πραγματικό πρόβλημα, πώς μπορούν να το λύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην υπάρξουν κραδασμοί στην αγορά και στην οικονομία. Και αυτές βέβαια να διασφαλίσουν όσο μπορούν τα συμφέροντά τους και ταυτόχρονα να βρουν στρατηγικούς επενδυτές και όλα αυτά. Βέβαια και εκεί υπάρχει δυσκολία, γιατί όπως μας αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ο εισαγγελέας καραδοκεί. Γίνονται συχνά έρευνες εισαγγελικές για τον τρόπο που χειρίζονται οι τραπεζίτες αυτές τις υποθέσεις, γιατί όπως ξέρουμε έχουν δοθεί δάνεια κάτω από περίεργες συνθήκες και με αμφιλεγόμενους όρους, που θα πρέπει πια τώρα να τα αντιμετωπίσουν, να κάνουν γενναίες διαγραφές, και φυσικά σε αυτό υπάρχει ευθύνη. Και ευθύνη βέβαια δεν θέλει κανείς να την πάρει, γιατί πολλές φορές συνήθως αφορά ενέργειες προηγούμενων διοικήσεων και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Ωστόσο, το 18, όπως είπαμε, είναι κρίσιμη χρονιά για τις τράπεζες. Θα πρέπει να δείξουν τόλμη και να προχωρήσουν σε αυτά που πρέπει, ώστε να υπάρξει και μία ομαλή έξοδος από το πρόγραμμα και μία διαμόρφωση συνθήκων που απαιτούνται.